φεύγοντας από το θεωρητικό κομμάτι, αυτό που ανέλησε ο κ. Καστανίδης προηγουμένως, να το προσγειώσουμε στην πραγματικότητα. Κάπου το διόρθωσε στο τέλος, ή μάλλον έδωσε αυτή την πρακτική εφαρμογή των όσων θεωρητικά είπε. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Βουλή δεν είναι κάτι καινούριο. Συνέβαιναν και επί ΣΥΡΙΖΑ, συνέβαιναν παλιότερα με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το κλίμα, αυτό το οξυμένο κλίμα, οι καυγάδες, οι αντιπαραθέσεις που μάλιστα φτάνουν τώρα και σε κλίμα χαμετυπίου. Προσέξτε όμως, τι έχω να παρατηρήσω, τι πρέπει να παρατηρήσουμε. Ότι αυτή η όξυνση των αντιπαραθέσεων συμβαίνει όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο που είναι σε βάρος του λαού. Ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο. Όποτε έχουμε μια πανελλαδική απεργία, όποτε έχουμε οξυμένα κοινωνικά προβλήματα, εργασιακά προβλήματα. Γιατί ακριβώς επιδιώκουν αυτά τα κόμματα να διατηρήσουν στην επιφάνεια ένα κλίμα σκανδαλολογίας, αποπροσανατολίζοντας τον κόσμο από το κύριο. Πάντως, κύριε Σιδηχάκη, με βάση την επικαιρότητα και τα τελευταία, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε, μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Θέλαμε την τοποθέτησή σας, αλλά πρέπει να έχουμε. Ή αν με αφήσετε να το ολοκληρώσω. Θα ολοκληρώσω. Θέλω να σας βάλω κιόλας το ότι έγινε η είδηση, το ότι η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού τελικά βρίσκει συνένεση. Ο κόσμος δηλαδή πραγματικά το παρακολουθεί και αυτό το μεταδίδουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, στο ότι κατάφεραν τα κόμματα να συνεννοηθούν. Δεν έχει ολοκληρώματα όμως τη σκέψη μου σε σχέση με την προανακριτική για την Νουβάρτης. Αποπροσανατολίζουν τον κόσμο από το κύριο που αφορά σήμερα και αύριο το πολυνομοσχέδιο, ένα αντιλαϊκό πολυνομοσχέδιο, και την υπόθεση Νουβάρτης που προφανώς είναι σοβαρή, αλλά για μας σε τελική ανάλυση το σκάνδαλο των σκανδάλων είναι το ότι ο λαός δεν έχει πρόσβαση σε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν αναβαθμισμένη υπηρεσία υγείας. Το γεγονός ότι ο λαός δεν έχει πρόσβαση στα αναγκαία φάρμακα την ώρα που το χρειάζεται. Δηλαδή, έχουμε την εμπορευματοποίηση του φαρμάκου και της υγείας. Αυτό είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων για το οποίο δεν τσακώνονται μεταξύ τους. Μόνο το ΚΚΕ αναδεικνύει όλα αυτά τα ζητήματα. Σε σχέση με το δεύτερο ζήτημα που μου θέσατε. Βεβαίως, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να διευκολυνθούν οι Έλληνες του εξωτερικού. Καλύπτεστε απόλυτα από τα χθεσινά, από όσα συμφωνήθηκαν. Το ΚΚΕ έθεσε μια ολοκληρωμένη συνεκτική πρόταση πέρα από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Το ζήτημα που αφορά την αυτοπρόσωπη παρουσία, δηλαδή χωρίς επιστολική ψήφο, φαίνεται ότι γίνεται δεκτό από τη συζήτηση χθες και με τον Υπουργό. Το θέμα της ύπαρξης οικονομικών δεσμών με τη χώρα, με ένα ανώτατο όριο απουσίας από τη χώρα και φυσικά με κάποια ενιαία κριτήρια που πρέπει να γίνεται αυτό, είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση. Καταθέσαμε την εξής πρόταση, αντί να πιστοποιείται η απουσία από τη χώρα, να πιστοποιείται η παρουσία στη χώρα. 35 χρόνια για ποιον ζει έξω, αλλά τουλάχιστον να έχει περάσει 2 χρόνια. 2 χρόνια παρουσία στη χώρα. 365 μέρες επιβίω σημαίνει αυτό ή να έχει έρθει 2 φορές. Όχι, για να το διευκρινίσετε λίγο. Σε διάστημα 30-35 ετών, 2 χρόνια να έχει παρουσία στη χώρα μας, είτε ως εργαζόμενος, είτε ως φοιτητής κτλ. Αλλά να πιστοποιείται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, στο βαθμό που όλα αυτά ενταχθούν στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης, η συζήτηση της οποίας γίνεται τώρα και φυσικά βλέποντας και το τελικό νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, θα πάρουμε την τελική ολοκληρωμένη θέση ως ΚΚΕ.